Ηλιάνα, οι κάτοικοι του νησιού Παπούα Νέα Γουινέα ζήτησαν κρατική βοήθεια μετά την έκρηξη του ηφαιστείου που έγινε την Παρασκευή και προκάλεσε ανυπολόγιστε καταστροφέ σε σπίτια και σε καλλιέργειες. Ήταν η δεύτερη έκρηξη ηφαιστείου στην Παπούα Νέα Γουινέα μέσα σε μία εβδομάδα. Τουλάχιστον 11.000 κάτοικοι του νησιού αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τι τις αιστείε του, σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε η Διεθνή Ομοσπονδία Ερυθρού Σταυρού. Ενώ οι αρχέ εκτιμούν ότι δεν αποκλείεται να χρειαστεί να εκενωθούν και άλλε περιοχέ. Βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα το Reuters έχει καταγράψει πολύ εντυπωσιακέ εικόνε από την έκρηξη του ηφαιστείου. Ενώ στο βίντεο φαίνεται και η στάχτη που εκτοξεύτηκε από το, από ηφαίστειο, όπω αυτή έχει καταγραφεί από το αεροπλάνο και καλύπτει Στέγε σπιτιών και καλλιεργήσιμων εκτάσεων. Θα πρέπει να σου πω ότι οι κάτοικοι του νησιού, εκτό από τι ζημιέ σε σπίτια και σε υποδομέ, έχουν να αντιμετωπίσουν και πολύ σοβαρέ ελλείψει σε πόσιμο νερό και σε τρόφιμα. Και κλείνοντα, να πούμε ότι έχουν ακυρωθεί πολλέ πτήσει τοπικέ και διεθνεί, αλλά έχουν εκδοθεί και οδηγίε προ τι αεροπορικέ εταιρείε που ταξιδεύουν στην περιοχή. Μην σε ευχαριστούμε.